Αγαπητοί μου, να σας ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Και θα σας δώσω και ένα tip που έχει να κάνει με το Άγιο Φως. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και μετά πηγαίνετε στο καμπανάκι, πατήστε πάνω στο καμπανάκι και επιλέξτε όλες ώστε να μην χάνετε κανένα από τα βίντεο που ανεβάζω. Όσοι από εσάς αποφασίσετε ή επιλέξετε ή μπορείτε να πάτε, να πάρετε Άγιο Φως, τι θα κάνετε? Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι εδώ έχουμε τη λαμπάδα, έτσι, με το Άγιο Φως. Μόλις πείτε στο σπίτι, θέλω να κάνετε 3 φορές πολύ 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 αργά τον κύκλο της λαμπάδας της αναμένης με το Άγιο Φως γύρω από την άβρα σας, έτσι. Προσοχή βέβαια, όχι πολύ κοντά στα μαλάκια σας, έτσι μην έχουμε κι άλλα. Λοιπόν, να, εδώ. Λοιπόν, έτσι. Τη βλέπετε την απόσταση? Η απόσταση είναι αρκετά μεγάλη. 2, 3. Και όσο είναι ώρα λοιπόν εσείς θα κάνετε αυτό το κύκλο γύρω από το κεφαλάκι σας και από το κεφαλάκι των παιδιών σας και από το κεφαλάκι των συγγενών σας, των αγαπημένων σας, του συντρόφου σας, της συντρόφου σας, έτσι, θα λέτε τα εξής λόγια: το Άγιο Φως θα μου φέρει ό,τι λαχταράει η ψυχή μου. Η ευλογία Του θα μου φέρει ό,τι λαχταράει η ψυχή μου. Το Άγιο Φως θα μου φέρει ό,τι λαχταράει η ψυχή μου. Η ευλογία Του θα μου φέρει ό,τι λαχταράει η ψυχή μου. Το Άγιο Φως θα μου φέρει ό,τι λαχταράει η ψυχή μου. Η ευλογία Του θα μου φέρει ό,τι λαχταράει η ψυχή μου. Αμήν. 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 Ευχαριστώ. 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 Και μετά θα πάτε να ανάψετε το καντιλάκι σας. Εντάξει αγαπητοί μου. Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα σε όλους, με υγεία πάνω απ' όλα και πολλά πολλά χαμόγελα. Σας φιλώ γλυκά. Να μου είστε όλοι πάντα καλά.